πάει καθόλου άσχημα. Ξέρεις ότι έχω πολύ μεγάλη συμπάθεια στον κύριο Πογιέτ. Αλλά αυτό δεν έχει πλέον. Τελείωσε το φορτούνι. Έχω πολύ, έχω πολύ μεγάλη συμπάθεια στον κύριο Πογιέτ. Είναι ο προπονητής που τελείωσε το φορτούνι από την Εθνική. Πώς έχει συμπάθεια. Ο προπονητής που τελείωσε το φορτούνι. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα τελείωμα του φορτούνι. Κανείς δεν τελείωσε το φορτούνι. Ο φορτούνις έφυγε μόνο στους αμάγκας. Και είναι μάγκας ο Κώστας Φορτούνης για αυτή τη δήλωση που έκανε. Αυτή είναι το που βλέπετε. Πρόλαβε, πρόλαβε. Τη... Δηλαδή, λες, φεύγω από την Κόμενα πριν με διώξει. Ναι, έτσι ακριβώς, αδερφέ. Αυτό ακριβώς. Είναι... Αυτό του λέω του Γιάννη και δεν το καταλαβαίνει. Φεύγω αυτό από του λέω του Γιάννη και δεν το καταλαβαίνει. Πριν έφυγα εγώ. Αυτό του λέω και δεν το καταλαβαίνει. Μαλώσαμε στο ραδιόφωνο με τον Γιάννη. Ήρθαμε σε λόγια με τον αδερφό μου τον Γιάννη. Κάτσε να ακούσουμε στην τηλεόραση, δεν είπε ο Γιάννης την άποψή του. Λοιπόν, προφανώς είχε μιλήσει με τον Πογιέτ και του είχε πει ότι δεν θα είναι και πάλι στις επιλογές της Εθνικής, όπως δεν ήταν και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Αλλά επειδή ο Φορτούνης είναι 30 στα 31 και ο Πογιέτ σήμερα είναι, αύριο δεν είναι, δεν μπορείς να θέτεις τον εαυτό σου εκτός εθνικής ομάδας επειδή στην παρούσα φάση καλός ή κακός, κακός δεν σε υπολογίζει ο νυν ομοσπονδιακός προπονητής. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Και εγώ ρωτάω τον κύριο Καρατζαφέρη. Κύριε Καρατζαφέρη, είχατε την ίδια άποψη, αγαπητέ μου Γιάννη, ναι, όταν ο Ντέμις ο Νικολαίδης και ο Μιχάλης ο Κασάπης και ο Ηλίας Ατματζίδης και ποιος άλλος είχε φύγει, είχαν αποσυρθεί από την εθνική ομάδα. Την ίδια άποψη είχα. Τι είναι η εθνική, πιέζεις δηλαδή μέσω της εθνικής ομάδας για να εξυπηρετήσεις τα συμφέροντα του εργοδότη σου στην ομάδα. Ναι, εδώ... Καλό είναι αυτό, έτσι πρέπει να κάνεις, αλλά όχι εις βάρος της εθνικής. Ναι, και επειδή κάποιος, τη Χαρπαθίδης, φίλος, είχε πει στην εκπομπή, μου λέει γιατί ανέφερε το θέμα του Γκάλι με το Φορτούνι. Και λέω ότι ο Γκάλις έφυγε από την... σταμάτησε τον μπάσκετ λόγω εγωισμού, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στην εξαιρετική συνέντευξη στο Σπόρο 24 στον Παντελή τον Βλαχόπουλο, και ο Φορτούνης το κάνει, το αποσχολεί από την εθνική ομάδα λόγω πάλι εγωισμού. Καλά, δεν είναι ο Γκάλις του ποδοσφαίρου ο Φορτούνης, μην τρελαθούμε. Είναι όμως ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Τι έκανε τώρα λοιπόν. Ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής οφείλει να είναι στη διάθεση της εθνικής ομάδας. Αφού η εθνική ομάδα δεν τον θέλει, τι να πει. Δεν τον θέλει ένας. Δεν τον θέλει ένας, βέβαια. Άμα μου λες, αυτός ο ένας, ναι, θα είναι υπόλογος για τις επιλογές του. Μάλιστα. Τι πάει να πει ο Φορτούνης, διευκόλυνε. Σιγά μην διευκόλυνε, μπω καμιά κουβέντα τώρα, επειδή έκανε πίσω και φεύγει από την Εθνική. Ποιος του είπε να διευκολύνει. Την διευκολύνει τι, την ΕΠΟ. Μα μέχρι, όχι. Πογιέτ. Μα γίνονται εκπομπές, γράφονται θέματα. Ασχολούμαστε εμείς με τον Κώστα Φορτούνη που έφυγε από την Εθνική Ομάδα. Μα γιατί δεν έχει παίξει την Εθνική Ομάδα. Και λέμε, μα είναι δυνατόν να μην καλέσει ο Φορτούνης στην Εθνική Ομάδα. Το τελευταίο δίμηνο δεν έχει παίξει. Μα ναι, όταν όμως βγαίνει ο Κουστάβο Πογιέτ και λέει ο Φορτούνης δεν μου κάνει για το μάτς με τη Γαλλία και την πιο πριν είχαμε παίξει. Εντάξει, ρε φίλε. Ιρλανδία. Μπράβο. Εντάξει, οκ. Okay. Τι να πούμε. Τόσα ξέρει, τόσα λέει. Είναι λάθος ο κύριος Πογιέτ σε αυτό το πράγμα. Όλοι, αυτός ο μεγάλος κανόνας στη ζωή είναι ότι όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Ο Πογιέτ κέρδισε όπως κέρδισε η Εθνική την Ιρλανδία και έχασε όπως έχασε από τη Γαλλία. Στο τέλος τη σούμα θα κριθεί. Και θα είναι υπόλογος ή όχι για την επιλογή του να μην υπολογίσει το Φορτούνη. Ο Φορτούνης γιατί να αποσυρθεί από την Εθνική, δεν καταλαβαίνω. Γιατί σου λέει, στα 31 του. Γιατί σου λέει ότι από τη στιγμή κατά την οποία δεν με θέλετε κι εσείς στην εθνική ομάδα, να απαντήσω. Όχι, να απαντήσω. Μισό λεπτό. Ο Ζήκος και ο Στολτίδης που είχε γίνει κουβέντα τότε το 4, δεν είχαν πάρει ποτέ κλίση με ρεχάγγελο ομοσπονδιακό. Δεν είπανε. Και ο Ζήκος τότε ήταν ο πρώτος Έλληνας που έπαιζε τελικό Champions League. Δεν είπαν ποτέ, α, δεν με καλείς, άρα εγώ φεύγω από την Εθνική. Πώς αποσυρθεί από την Εθνική αφού δεν είχε παίξει. Ναι, αλλά ήταν στη διάθεση άμα τον είχε. Δεν έπαιζε εγώ, αφού δεν με καλείς, δεν έρχομαι. Δεν ήταν ενεργεία διεθνής όμως. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Με την Ολυμπιακή ομάδα ήταν ο Στολτίδης μόνο. Απλά είναι τα πράγματα. Ο Ζήκος. Απλά είναι τα πράγματα. Ήδη ο Φορτούνης μια αντιμετώπιση. 31 χρονών. Δεν περιμένει από την Εθνική να κάνει συμβόλαιο. Έχει τον Ολυμπιακό στα 31 από το προσέγγιση. Δεν περιμένει από την Εθνική να κάνει συμβόλαιο. Για πες μου κάτι, αν επελέγει να μείνει στον Ολυμπιακό και να πάει σε Σαουδική Αραβία, θα βγει από την Εθνική. Ναι. Ναι. Θα τον είχε ξεχάσει όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, γιατί δεν είναι Ρονάλντο.
που πήγε στην Σαουδική, αν πήγαινε εκεί, έτσι. Εγώ σου λέω όχι. Και το επιχειρηματολόγο κιόλας. Αν δεν είχε επιλέξει να μείνει στον Ολυμπιακό και επέλεγε, γιατί ήταν δικό του θέμα και προς τιμήν του Ολυμπιακός του είπε ό,τι αποφασίσεις, Κώστα, έτσι. Εάν λοιπόν επέλεγε να πάει στη Σαουδική Αραβία, δεν θα ήταν μη διαθέσιμος για την εθνική. Τώρα το λέει ο Γιάννης. Γιατί εδώ δεν θα σχολιόταν κανείς με το Φορτούνι να παίζει Σαουδική Αραβία. Δεν σου κάνω. Δεν μία Αλνάσ βλέπουμε που παίζει ο Ρονάλντο και ο Μάνε, τίποτα άλλο δεν βλέπουμε. Και μόλις βγει ο Νεϊμάρ, τίποτα άλλο δεν βλέπουμε. Δεν αντιτίθεμαι στην άποψή σου. Απλά δεν ξέρω. Συγγνώμη που φαίνομαι απόλυτος, αλλά αυτό είναι η πεποίθησή μου. Όχι, απλά το λέω έτσι απόλυτα. Μα ο καθένας μπορεί να έχει κάλλιστα την άποψή του και να την εκφράζει. Και δεν είμαι κατά του Φορτούνι. Πιστεύω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν μπορεί να μην είναι στην εθνική ομάδα ο Φορτούνι. Απλά δεν ξέρεις την. Κακίζω την απόφασή του να αποκριθεί από την εθνική. Ποιο διοικεί την ΕΠΟ? Ο Μπαλτάκος. Ο Μπαλτάκος. Τα έχει καλά με το Μελισσανίδη. Τα έχει. Ναι. Ο Μαρινάκης με την ΕΠΟ τα έχει καλά. Παίζουν ρόλο και αυτά. Έτσι, για μένα πολύ μεγάλο ρόλο. Τι του είπε ο Μαρινάκης του Φορτούνι, μην πα στην εθνική. Επειδή σε καλή. Και από την άλλη μεριά. Και από την άλλη μεριά η αντιμετώπιση πια ήταν. Εγώ πιστεύω. Δηλαδή είπε ο Μπαλτάκος στον Μπογιέτ, μην καλεί στο Φορτούνι. Εντάξει, ρε παιδιά. Αυτό δεν είπα. Αυτό δεν είπε. Και ο Μπογιέτ έχει και μια ιστορία πίσω του. Δεν μπορεί. Κακός δεν καλεί το Φορτούνι, αλλά δεν θα κάτσει να ακούσει τον Μπαλτάκο του Μπιμπάκη. Τι ιστορία έχει, έχει μεγάλη ιστορία και άφησε και στο Βαγιανίδη και πήρε το Ρότα. Δεν πιστεύω ότι. Μπορούμε να κρίνουμε τις επιλογές του. Δεν είναι δικαίω στο ποδόσφαιρο. Κακός δεν καλεί το Φορτούνι, μην με παρεξηγήσετε. Αλλά δεν θα κάτσει ο Πογέτ να ακούσει τον Μπαλτάκο αν του πει μην κάλει το Φορτούνι. Τώρα θα είναι σενάριο. Το Μάνταλο το κάλεσε, το Μάνταλο. Ο Μάνταλο είναι παιδί του, έφυλε.